καλώς όρισατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου, είστε καινούργοι. Γεια σας, εγώ είμαι η Στεφανία Χριστοδούλου και καλώς όρισατε σε ακόμη ένα βιντεάκι σε αυτό το κανάλι. Γενικότερα, καλώς όρισατε στην οικογένεια εδώ στο YouTube. Ακόμη ένα βιντεάκι μακιγιάς, φαίνεται δεν μπορώ να ξεπεράσω πολύ εύκολα αυτά τα βιντεάκια μακιγιάς. Εγώ πει θα κάνουμε και πολλά άλλα βιντεάκια, αλλά θέλω να μείνετε και στα βιντεάκια μακιγιάς, τα οποία είναι αυτά που αγαπώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι θα κάνουμε και άλλα πράγματα, το έχω πει επανειλημμένα σε τελευταία βιντεάκια μου εδώ στην οικογένεια στο YouTube. Σήμερα έχουμε μία έξοδο, γι' αυτό θα κάνουμε και ένα βραδινό μακιγιάς. Δεν ξέρω ακόμη σε τι χρωματισμούς θα παίξω. Στο προηγούμενο μου βιντεάκι σας έχω κάνει επίσης ένα βραδινό μακιγιάς και δοκιμάσαμε κάποια καινούργια προϊόντα. Και έχω ακόμη τραβήξει ένα βιντεάκι το οποίο ακόμη δεν έχω κάνει edit. Και το πιο πιθανό βασικά τώρα που το σκεφτούμε θα ανέβει πολύ πριν αυτό, άρα σίγουρα εσείς θα το έχετε δει. Είναι το μακιγιάς με την μπλε σκιά που κάνω αντιγραφή του make-up look της Danitslava, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί έχουμε δοκιμάσει και άλλα προϊόντα. Και σήμερα έχω και άλλα προϊόντα που θα δοκιμάσουμε. Βέβαια τα περισσότερα είναι προϊόντα για χείλη, γι' αυτό ίσως κάνω ένα βίντεο μόνο στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή να δοκιμάσουμε στα χείλη, επειδή είναι πάρα πολλά lipsticks. Βασικά είναι lip liners και lip pencils. Και σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνω, θα φορήσω αυτό το μαύρο από πάνω, φορέ ένα μαύρο, πώς θα λένε αυτά, ζιβάκο, όχι πώς θα λένε, τέλος πάντων, πόλο. Και θα φορήσω ένα blazer μόβ από πάνω και φορώ ένα μπες παντελονάκι από κάτω. Τα μαλλιά μου τα έχω κάνει μπάνιο και τα έχω αφήσει να στεγνώσουν από μάνα τους και δέστε τι χάος έχει γίνει εδώ. Θα δούμε τι θα κάνουμε στο τέλος, επειδή θέλω δεν μένει χρόνος για τα μαλλιά και γενικότερα προτιμώ να είναι εντάξει το make-up μου και μετά τα μαλλιά. Σας αρέσουν τα νύχια μου? Τα έχω κάνει μόλις προχθές, Πέμπτη, σήμερα είναι Σάββατο και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε. Το air conditioner, ελπίζω να μην ακούγεται πάρα πολύ τώρα, ενώ ότι θα μπει και λίγη μουσική από πίσω στο editing, άρα δεν νομίζω να ακούγεται και υπερβολικά πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ την παλέτσα μου, εννοείται, Your Makeup Stories, η οποία πάντα με συνοδεύει στα περισσότερα μου looks. Είναι η Colorful Rainbow Palette, είναι η Colorful Palette με χρώματα περισσότερο, δεν είναι nude. Αφού ξέρετε πόσο αγαπώ τα χρώματα, δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω μια παλέτα, ειδικά η πρώτη μου παλέτα να μην είναι με χρώματα. Έχω φέρει την The Magic Mini by Juvia's Palette, η οποία έχει πάρα πολύ καιρό να τη δούμε στο κανάλι μου. ASMR. Η οποία περιέχει αυτά τα χρώματα. Και έχω βγάλει και επίσης μια παλέτα, η οποία δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ συχνά. Είναι από την Revolution, είναι η Illusion Palette, η οποία περιέχει αυτά τα αγγλικά χρώματα. Μήτε τον καθρέφτη, είχε σπάσει από το πακέτο όταν ήρθε. Άρα κάπου θα κινηθώ σε αυτά τα χρώματα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το mauve, θα πηγαίνει πολύ και με το mauve blazer που θα φορήσω. Αλλά γενικότερα αυτή η τριάδα, η διαγωνία μου αρέσει πάρα πολύ. Θα δω πώς θα πάει. Έχω πεθυμίσει πάρα πολύ να κάνω cut crease. Συνήθως κάνω cut crease αλλά όχι με concealer. Το σμίγω λίγο με το shimmer χρώμα. Σήμερα θα κάνουμε cut crease. Θα δούμε πώς θα πάει. Και θα αρχίσουμε με concealer στα μάτια. Αυτά τα camouflage από την Essence. Τα έχετε δει στο κανάλι μου την προηγούμενη φορά και έχουμε κάνει review πάνω σε αυτά. Με έχουν αρέσει πάρα πολύ. Έχω πάρει τον αριθμό 10 και τον αριθμό 20. Ο αριθμός 20 είναι κοντά στους δικούς μου χρωματισμούς. Ο αριθμός 10 είναι πολύ. Και όχι πάρα πολύ, είναι σχετικά ανοιχτό για εμένα, γι' αυτό την παρούσα φάση θα το βάλουμε στην άνω περιοχή του ματιού σαν primer για να μπορέσει να καθίσει μετά καλύτερα η σκιά μας και να είναι σαν καμβάζ, δηλαδή να μην έχει κάτι πάνω, μιας και το συγκεκριμένο concealer ουσιαστικά είναι buildable, θεωρώ, πιστεύω είναι buildable από την προηγούμενη φορά πόσο θυμάμαι. Δεν είναι και πάρα πολύ full coverage, αλλά σας καλύπτει αυτά που πρέπει να σας καλύψει και σίγουρα στην περιοχή του ματιού θέλει μέσως να καλύψει τις διχρωμίες που μπορούμε να έχουμε, κάποιες κοκκινίλες και να μας κάνει την βάση του ματιού μας ένα ομοιόμορφο σημείο, έναν καμβά για να μπορούμε να χτίσουμε πάνω του. Πάμε να αρχίσουμε!
τσουβία στο χρώμα το Kessy, είναι αυτό εδώ, για να κάνω set βασικά το concealer μου. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το χρώμα, το οποίο είναι το Nana, για να αρχίσω να κάνω την transition περιοχή. Πρώτα από την εξωτερική πλευρά του ματιού. Θα συνεχίσουμε με το χρώμα το Sakiya. Με τον ίδιο τρόπο όπως έχω χρησιμοποιήσει το πρώτο χρώμα, θα κάνω και το δεύτερο. Τα μάτια και θα πάρω από την δική μου παλέτα Your Makeup Stories, θα πάρω το χρώμα Fall, λίγο χρώμα γιατί είναι πολύ pigmented, θέλω να πάρουμε λίγο χρώμα και να πάρω και να... αν δεν θα τα πω πάλι σήμερα, θα πάρετε λίγο χρώμα και θα χτίσετε σιγά σιγά γιατί είναι πολύ pigmented η συγκεκριμένη παλέτα, ακόμα και τα μάτια της. Κάνουμε blend εδώ τις άκριες για να σμιχτούν όλα τα χρώματα μαζί και για να ξασθενήσουν λίγο εδώ στις άκριες, δηλαδή να μην είναι τόσο πολύ έντονα. Θέλω μετά εκεί όσο πιο απαλά να είναι, όσο πιο να μην είναι τόσο έντονα, να μην είναι harsh, δηλαδή οι γραμμούλες. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να σκουρνούμε ακόμα περισσότερο το μάτι και είναι εδώ που είμαστε λίγο, θα πάμε βασικά πολύ απότομα σε, από πορτοκαλί βασικά θα πάμε σε, βλέπω και τώρα εδώ, λοιπόν από αυτό το μπορντό που έχουμε κάνει θα πάμε απευθείας σε ένα έτσι σκούρο και θα είναι αυτό το μπλε εδώ, το οποίο μπλε λέγεται Gejite, αν τα λέω και σωστά, θεός βοηθείς, σχεδόν βοηθείς, σαρδάμ και σε αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν. Το ίδιο πράγμα όπως και πριν. Πάμε πίσω με το χρώμα Sakiya και θα πάμε έτσι ξανά λίγο σε αυτήν εδώ την περιοχή για να κάνουμε λίγο το μπλε, το σκούρο που έχουμε βάλει, μία μίξη βασικά αυτού του χρώματος, να μην είναι τόσο πολύ μπλε εδώ στην άνω περιοχή. Μη σας φοβίζουν οι άκριες, καθότι μετά θα τις κάνουμε sharp, θα τις τραβήξουμε έτσι προς τα έξω. Όπως έχετε δει, έχω χρησιμοποιήσει μόνο ένα πινέλο για να κάνω το μάτι. Τώρα όμως θα πάρουμε ένα πολύ μικρό πινέλο και θα πάρουμε το χρώμα Nana και θα πάμε εδώ στις άκριες να τραβήξουμε ακόμη λίγο έξω το πορτοκαλί για να φανεί λίγο, γιατί έχει χαθεί πολύ με τα υπόλοιπα χρώματα και θέλουμε έτσι λίγο να βγει προς τα έξω. Πάμε να τυπήσω με το πινελάκι μας και το κάνουμε λίγο blend. Και τώρα αυτό που θα πάμε να κάνουμε είναι, θα πάρουμε πολύ απλά και πολύ όμορφα το κονσιλεράκι μας, το οποίο είναι όπως έχουμε πει από την Essence το 10 Light Rose, και θα πάρουμε από το applicator ένα πινέλο και θα κάνουμε όπως έχουμε πει cut crease. Κανονικά θα έπρεπε να φέρουμε και μπροστά εδώ το ίσως λίγο από αυτό το χρώμα για να μην είναι πολύ
διαφορετικό, ενώ είναι άσπρο και μετά χρώμα. Θα δούμε πώς θα πάει. Πάμε όμως τώρα, οπ, να κάνουμε cut crease. Το έχουμε βάλει πάρα πολύ. Μικρό μας εδώ το πινελάκι και θα πάρουμε το χρώμα Fall από τη δική μου παλέτα και θα κάνουμε λίγο blend εδώ τις άκρες του concealer για να σμιχτεί με το υπόλοιπο χρώμα και για να μην φαίνεται πολύ η διαφορά ότι υπάρχει concealer στο τέλος του ματιού. Επίσης μετά θα πάρουμε εννοείται το γιαγιτέ εδώ που έχουμε πάρει προηγουμένως. Συνεχίζω εννοείται με το ίδιο πινέλο το δεύτερο που το βάλει πριν για να σκουρίνω ακόμη περισσότερο εκεί το cut crease. Επίσης θα πάμε εδώ με το μαύρο μου, το Baddest Black, το οποίο θα επαναλάβω ότι είναι το πιο μαύρο που έχετε δει ποτέ. Θα πάρω πάρα πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο, γιατί και αυτό που έχω πάρει τώρα είναι πάρα πολύ. Και θα πάω να σκουρίνω εδώ την εξωτερική μου πλευρά, γιατί θέλω να έχω μαύρο στο τέλος. Και με αυτό εδώ το πινέλο μου θα πάρω το Fall εδώ από την παλέτα μου και θα κάνω blending εδώ το μαύρο. Τώρα για το cut crease, η αλήθεια είναι ότι θα το πήγαινε ένα πολύ πολύ ωραίο glitter, έτσι για να ανοίξει το μάτι και δεν ξέρω από αυτά που έχω εδώ αν θα πηγαίνει κάποιο, δηλαδή το βλέπω τώρα και αυτό που θα πηγαίνει πολύ πιστεύω είναι ένα από αυτά τα δύο. Θα πάρω, αχ παιδιά τώρα ποιο θα πάρω, θα πάρω αυτό και θα πάω να το βάλω με το χέρι μου. Πολύ γκλίτερ. Αλλά wow. Πρώτα βάζουμε με το χέρι. Εγώ γενικά τα γκλίτσερ και τα σίμερ τα βάζω πρώτα με το χέρι και μετά θα πάρω ένα πινέλο και να κάνω τις άκριες. Αυτό εδώ το χρώμα, το οποίο είναι λίγο πιο creamy σκιά και θα σμίξω εδώ το... Είναι το matte με τον glitter, θα κάνουμε ένα creamy, μια creamy σύνδεση. Και επιστρέφουμε πίσω με το μαύρο, ξανά. Για να τελειοποιήσουμε εδώ τις άκριες. Αν χρειαστεί πάμε και με το χέρι, μην το φοβάστε, πάμε πολλές φορές με το χέρι. Πραγματικά ελπίζω να σας άρεσε πολύ το make-up look. Εμένα μου έχει αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Να πούμε ότι εννοείται για ακόμα μια φορά οι βλεφαρίδες απογειώνουν το look. Παιδιά, σαρδά μου αυτό το βίντεο, έτσι, για ακόμα μια φορά. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ το χρώμα που έχω βάλει στα χείλη. Πάει καταπληκτικά, επειδή είναι ένα έντονο μάτι και αυτό το χρώμα το οποίο είναι έτσι και nude, αλλά έχει και
κάτι το διαφορετικό μέσα και το High Shine Lip Topper ήρθε να το απογειώσει. Βλέπω πραγματικά το πόσο γυαλίσει αυτό το φωτισμό στην κάμερα που βλέπω και είναι καταπληκτικό. Όλα τα links θα βρίσκονται κάτω στο κουτί της περιγραφής, να τα προμηθείτε όλα τα προϊόντα και εσείς. Εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά στο επόμενο μου βιντεάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βιντεάκι αυτό, subscribe στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε ξανά στο επόμενο μου βιντεάκι. Φιλιά πολλά!